Εμπρός. Ναι, καλησπέρα. Γεια. Ο Στάθης είμαι από Πάτρα. Ναι, ομάδα. Ολυμπιακάρα, τι άλλο. Γεια σου Στάθη, από την Πάτρα. Θρύλε Θεέ μου, Ολυμπιακέ. Ακριβώς, ήθελα να πω κι εγώ, λέγε. Συμφωνώ. Έλα, μ' ακούς. Βέβαια, ακούω. Άμα δεν μιλήσεις, την ακούσω. Α, γιατί με ποιον μιλάω τώρα, με τον Τάκη Μαρέα μιλάμε. Βέβαια, με μένα. Α, γιατί έχω βάλει και την τηλεόραση, γι' αυτό και σε βλέπω. Εσβήστε με. Την Νικολούλη βλέπεις. Ορίστε. Την Νικολούλη βλέπεις. Όχι ρε, εσένα βλέπω. Α, ωραία. Τι λέγε. Α, τώρα είμαστε. Ολυμπιακάρα, Τάκη, τώρα με ακούς, ακούω καθαρά. Ναι ρε, εκεί κατά Γιώργα, ρε. Γιατί αγχώνεσαι, αγχώνεσαι με τον κάθε παπάρι να πούμε. Έχεις δίκιο, αλλά πρέπει να τους τα εξηγούμε. Με τις βαζέλες, τα χανούμια και τα παόκια επάνω. Σωστός, βέβαια. Εγώ κάνω μαλακία εγώ και πάω και μπλέκω. Έχεις δίκιο, Γιώργο, από την Πάτρα. Ο Στάθης είμαι. Α, ο Στάθης. Ο Στάθης. Ο? Πρώτη φορά παίρνω Στάθης είμαι. Βλέπω ναι, ρε Στάθη, γίγαντα. Τους τα λες ωραία πολύ. Μάλιστα. Καλά, δεν τους τα λέω, δεν έχω δίκιο. Βεβαίως και έχεις δίκιο και τους τα λες όλα πολύ ωραία. Με το κουμέντα εδώ, με το κουμέντα. Μου λέει το βαζελάκι να επάνω. Που παρακολούθησα. Τι να δω επάνω, μωρί, που θα έπρεπε με τα εθνική. Μου άρεσε και μια ωραία εκπομπή που είχα και είπε ότι δύο στεναχώριες και πίκρες έχεις. Μία με τους Ανδριανόπουλους που δεν ρίξαμε τις κουφάλες τις βαζέλες να πούμε στο τοπικό. Μπράβο. Και μία που πεθάναν τα αδέλφια πάνω στη θύρα 7. Αυτά τα δύο είναι στη ζωή μου. Και θα σου πω και ένα ιστορικό για να θυμάσαι. Η γιαγιά μου πέθανε 102 χρονών, η κυρία Αφροδίτη, η οποία την έχουν μέσα μέλος στον Ολυμπιακό από τους πιο παλιούς. Η γιαγιά σου, ε? Ναι, 102 χρονών. Έχει πεθάνει βέβαια κάποια χρόνια. Τι λέει ρε φίλε, μπράβο. Εάν μιλήσουμε προσωπικά θα σου πω και ονόματα, σου πω και ονόματα από τον ερασιτέχνη Ολυμπιακό. Δηλαδή? Να μην πούμε ονόματα τώρα στον αέρα, τα ονόματα που την κάναν την εγγραφή. Α, την εγγραφή, τότε. Κατάλαβες. Τότε. Ναι. Μιλάς για παλιά, ε? Απ' την υδατοσφαίριση. Α, μάλιστα, μάλιστα. Φίλε, να σου πω κάτι. Πολύ Έλα. Καλή γιαγιά είχες, ρε φίλε. Το ξέρω. Μπράβο. Το ξέρω. Αυτή μας έλεγε για την Ολυμπιακάρα, άλλο... θυμότανε τα πάντα. Ναι. Και είναι τώρα μια χαρά μου, πες, να ζήσει κι άλλο, να πάει 110. Να είσαι καλά, Τάκη. Θα σε παίρνω εγώ τηλέφωνο να τα λέμε. Ο Στάθης από Πάτρα. Ναι, ναι, ναι. Θα το θυμάσαι, Τάκη. Χάρηκα πολύ, ρε φίλε. Να είσαι καλά κι εγώ. Να περάσει και αυτή η αρρώστια εδώ η πανδημία να ησυχάσει. Θα περάσει, που θα πάει, θα την πάρει ο διάολος. Και να τους λες μετά, μ' αρέσει και το άλλο που τους λες, ο μπαμπάς σας και πίσω ο γαμιάς σας. Σωστό. Ναι, ρε γίγαντα! Γίγαντα! Ναι, ρε γίγαντα! Ακούς, έχουμε ένα προβληματάκι εμείς εδώ οι πατρινοί, γιατί για να ανεβούμε απάνω να δούμε Champions League. Ναι, να πάτε. Έχω, όχι ρε παιδί μου. Τώρα δεν μπορούμε να δούμε. Αλλά έχουμε πρόβλημα, πρέπει να πάρουμε. Κατάλαβες, δεν μας δίνει εμάς τους πατρινούς έτσι. Είναι λίγα τα, δεν μπορούμε να πάρουμε από το ίντερνετ, από το online. Δεν γίνεται. Πρέπει να πάρω δηλαδή διαρκείας. Πρέπει να πάρει διαρκείας. Βέβαια. Ναι, του χρόνου θα βγουνε. Κάτσε, κάνε υπομονή. Σε 4 μήνες βγαίνουνε. Εντάξει. Το Μάιο, Ιούνιο θα βγουνε. Τάκη, είσαι γίγαντας και εσύ και όλα τα παιδιά εκεί παρέα. Ολυμπιακάρα! Ναι, ρε, Σάβη, χάρηκα πολύ. Είναι το καλύτερο τηλέφωνο. Εντάξει. Μαζί με τον άλλο, το Σπαρτιάτη, το Λεωνίδα. Σε έχω ανεβάσει όλη την Ολυμπιακάρα. Ναι, ρε, φίλε, βάλε. Έχεις τον ύμνο, είπε. Θα σου πω. Τι. Αν έχω τον ύμνο, όλα. Α, εντάξει, μπράβο. Όλα τα έχω. Μωρέ, τα έχει έξερε. Ναι. Μπράβο, Σάβη, χάρηκα, φίλε. Ναι, ρε, φίλε, και στη γιαγιά, δώσε και άλλου χαιρετισμού εκεί να πάει 130, 110, 120. Λοιπόν, δεν άκουγα τώρα, βάλε έναν ύμνο, θέλει ο άνθρωπος, τον ύμνο ζήτησε. Τι ζήτησε. Βάλε ρε, τον ύμνο του Ολυμπιακού, ρε, βάλε ρε, Θεέ μου. Ο μπαμπάς σας και ο γαμιάς σας. Αυτά είναι καλά τύπου, σας λέω, χρόνια ολόκληρα. Σπηλώσατε έναν άνθρωπο να τον βάλετε φυλακή για να πάρετε πρωταθλήματα. Με δικιά σας ΕΠΟ, σας έχω πάρει τα δύο. Και του χρόνου τρία. Τέσσερα, πέντε. Παιδιά, δεν ξέρετε τι σας περιμένει. Δεν ξέρετε. Ακούστε τι λέω.
Πολλοί φίλοι μου Ολυμπιακοί κολλητοί μου μου βάζουν χέρι που σας προειδοποιώ τι θα γίνει. Δεν πρέπει να σας ξυπνάω. Είστε όρθια γελάδια του ΠΑΟΚ και οι άλλοι κοιμισμένοι. Με αλήθειες ρε, να μιλάτε με αλήθειες ρε. Να σας χαίρονται οι γονείς σας, οι γκόμενές σας, να βγαίνετε έξω με άσπρο κούτελο. Με αλήθειες ρε. Το ψέμα πόσο κρατάει. Σήμερα μου το λες, το πρωί δεν υπάρχει. Αλήθειες ρε, ο Έλληνας γι' αυτό βγήκε και δίδαξε σε όλο τον κόσμο τον πολιτισμό. Γιατί ήταν αληθινός, έλεγε μόνο αλήθειες. Δεν ήταν ευρωμότουρκος να λέει μόνο ψέματα.